Φιλαράκια, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο με κατασκευές στο κανάλι. Στο βίντεο αυτό δεν θα δούμε κατασκευές, στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε. Θα ασχοληθούμε με τσίπο. Ήδη είναι Απρίλιος, να αφήσουμε λίγο τα πολιτικά και τις μαλακίες, να τα πούμε πιο τέτοιο, μην μας κατεβάσουν τώρα το βίντεο. Να παρατήσουμε λίγο αυτά λοιπόν και να ασχοληθούμε πάλι με αυτό που ασχολούμαστε πάντα σε αυτό το κανάλι, στο κανάλι μου. Λοιπόν, στο κανάλι μου, ξαναλέω άλλη μια φορά, έχουμε τα πάντα, έχουμε τις κατασκευές μας, θα έχουμε και τον τζίπο τώρα, θα έχουμε και μαγειρέματα τώρα, θα έχουμε και παρεούλα, πολλά πράγματα θα έχουμε στο κανάλι. Λοιπόν, σας καλωσορίζω σε άλλο ένα βίντεο. Στο βίντεο αυτό λοιπόν θα φυτέψουμε μαζί, είναι Απρίλιος, τελειώνει ο Απρίλιος, ερχόμαστε στο χειμωνιάτικο φύτεμα, δηλαδή θα φτιάξουμε μαζί τον τζίπο μας, θα φυτέψουμε ντοματούλες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, ό,τι γουστάρουμε, Κρήτη είμαστε, ό,τι γουστάρουμε θα φυτέψουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τον τρόπο, να σας δείξουμε τον τρόπο που μπορείτε εσείς να φυτεύετε, να ξεκινήσουμε μαζί, έρχονται ούτως ή άλλως δύσκολα χρόνια, να ξεκινήσουμε μαζί λοιπόν να κάνουμε, να φυτέψουμε το δικό μας τσίπο. Πάμε να δούμε τη διαδικασία από το α ως το ω. Φύγαμε, ξεκινούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, έχουμε φυτέψει κολοκυθάκια από σπόρους και έχουν μεγαλώσει. Αυτό ακριβώς θα φυτέψουμε μαζί. Εδώ έχουμε φυτέψει ντομάτες, έτσι, το οποίο έχουν πιάσει και είναι ώρα τώρα για να κάνουμε μεταφύτευση. Δηλαδή θα πιάσουμε και θα ανοίξουμε το χώμα, θα βγάλουμε το φυτό από το κυπελάκι του και θα το βάλουμε στο χώμα ώστε να αρχίσει να ριζώσει, να γίνει πιο μεγάλο και να κάνει καρπό. Λοιπόν, να σας δείξουμε λοιπόν τον τρόπο που φυτεύουμε τα φυτά και όλη τη διαδικασία. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που βλέπετε τα βίντεο, που είμαστε μια παρεούλα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω το εξής: όταν έχετε κάποια απορία μπορείτε να μου γράφετε κάτω στα σχόλια του βίντεο και εγώ θα σας απαντάω. Λοιπόν, αυτά εδώ τα έχω φυτέψει από σπόρους, βλέπετε, από σπόρους, και έχουν πιάσει και έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει αυτά. Για να γίνει αυτή η διαδικασία, θα το πούμε και στην άλλη φορά του βίντεο, στο τέλος, για να γίνει αυτή η διαδικασία, καλό είναι να βρούμε καλό χώμα, το οποίο να μην έχει άσχετους σπόρους μέσα για να μας βγουν, ξέρω εγώ, 30 φιλιάς ή δεν ξέρω τι, να είναι καθαρό, δηλαδή αποσμιλιμασμένο χώμα, και να έχουμε μόνο το σπόρο μας το οποίο θέλουμε να φυτέψουμε. Ο σπόρο μας θα πρέπει να ποτίζεται κάθε μέρα, να μην ξεραθεί καθόλου ο σπόρος από το χώμα. Και εδώ το ίδιο, έτσι, σε όλα τα φυτά δηλαδή πρέπει να είναι καθαρό το χώμα, μαλακό το χώμα και να είναι ποτισμένο για τουλάχιστον 7-8 μέρες ώστε να αρχίσει να ριζώσει ο σπόρος και να γίνει φυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο σπόρος ο οποίος θα βάλουμε τώρα, είναι φασόλια, θα σας δείξω τον τρόπο που βάζουμε φασόλια. Και ο τρόπος δηλαδή που θα βάλουμε φασόλια από το σπόρο που θα γίνουν αυτά και μετά πάει από εδώ στον τζίπο μας και μεγαλώνει σιγά σιγά. Θα σας δείξουμε όλη τη διαδικασία. Θα έχουμε πολλά βίντεο αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά για τα φυτέματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τη διαδικασία που φυτεύουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Αυτό που θα χρειαστούμε εμείς είναι τα κυπελάκια μας αυτά. Που εσείς, αν δεν έχετε κυπελάκια, αυτά τα πουλάνε στο εμπόριο, μπορείτε να βάλετε ό,τι κύπελο θέλετε. Εμείς θα προτιμήσουμε αυτή τη στιγμή κυπελάκια τα οποία είναι από νερό, αυτά δηλαδή τα πλαστικά που κυκλοφορούν στην αγορά, με τη διαφορά ότι αυτά τα πλαστικά, τα κυπελάκια, είναι καλό πριν τα χρησιμοποιήσουμε να τους κάνουμε τρύπες από κάτω ώστε να μην κρατάει το νερό. Μισό. Ώστε λοιπόν να μην κρατάει το νερό και να χαλάσει ο σπόρος μας, γιατί δεν πρέπει να κρατάει το νερό. Του κάνουμε λοιπόν 4 κοψίματα κάτω, έτσι, βλέπετε, με τον τρόπο που κάνω τα κοψίματα, ώστε να φεύγει το νερό και να μην κρατάει το νερό, και για να μπορούμε ο σπόρος να μεγαλώνει πιο άνετα, να μην χαλάσει ο σπόρος, να μην καταστραφεί ο σπόρος. Βλέπετε λοιπόν, του κάνω τα κοψίματάκια μου εγώ σε όσα κυπελάκια θέλω, έτσι, παράδειγμα, εντάξει, θα κάνω εγώ κάμποσα για να δείτε. Okay. Αυτό με ένα μαχαιράκι του κάνετε μία γραμμή, έτσι, τρεις γραμμές, που να μην υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί ο σπόρος. Βλέπετε. Και στη συνέχεια αυτό. Και στη συνέχεια παίρνουμε κάθαρο χώμα
που το χώμα το αγοράζουμε, αναγκαστικά θα το αγοράσουμε το χώμα, παιδιά. Έτσι, να δείξουμε λίγο λοιπόν. Δεν μας ενδιαφέρει να διαφημίσουμε κάτι. Αυτό το χώμα θα το ανοίξουμε προσεκτικά, έτσι, γιατί πρέπει να το κλείσουμε μετά. Δεν πρέπει να φύγει υγρασία από το χώμα μέσα, γιατί στην ουσία μετά χαλάει το χώμα. Δηλαδή θα το κλείσουμε και θα το βάλουμε, αφού το φυλάξουμε και τελειώσουμε όλη την κατασκευή που φτιάχνουμε, όλα τα αυτά που φτιάχνουμε, θα το κλείσουμε και θα το βάλουμε κάπου σε μια αποθήκη να είναι σκοτεινά και να έχει υγρασία. Βάζουμε μέσα χώμα, παιδιά, βάζουμε χώμα μέσα, έτσι, βάζουμε χώμα μέσα, περίπου μέχρι την κορυφή, λίγο πιο κάτω από την κορυφή, βλέπετε, έτσι, και στη συνέχεια βάζουμε το σποράκι μας, φασόλι. Δεν έχει σημασία πώς το βάζουμε, αυτό όπως και να το βάλουμε φυτρώνει. Βάζουμε λοιπόν το σποράκι μας και συνεχίζουμε με λίγο χώμα από πάνω. Εγώ έτσι το κάνω, εσείς μπορείτε να το βάλετε μέχρι full χώμα και μετά να βάλετε το σποράκι όπως θέλετε. Έτσι, αυτή η διαδικασία είναι που θα κάνετε κι εσείς. Πάμε να βάλουμε πάλι χώμα. Εγώ βέβαια αυτή τη στιγμή έχω βάλει χώμα full. Βλέπετε, το φουλάρω δηλαδή, απλά σας δείχνω τον τρόπο. Και μετά καρφώνω το σποράκι μου μέσα. Το χώμα ήδη είναι μαλακό και μπορεί να φυτρώσει. Okay. Θα προσπαθούμε στο χώμα μέσα να μην έχει βόλους, να είναι καθαρό το χώμα. Βλέπετε, να είναι καθαρό το χώμα. Βάζουμε το σποράκι μας μέσα ξανά και αρχίζουμε και το πιέζουμε λίγο το χώμα. Βλέπετε, ένα σποράκι σε κάθε κουτάκι είναι okay. Θα σας πω μερικά μυστικά τώρα για να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό η διαδικασία είναι που φυτεύουμε για αρχή για να πιάσει ο σπόρος. Εσείς αν θέλετε να μπορείτε να βάλετε με την ίδια διαδικασία ό,τι φυτά θέλετε. Από φασόλια, κολοκυθάκια, ό,τι με την ίδια διαδικασία τα βάζετε. Απλά προσπαθούμε τους σπόρους να είναι καλούς και να μην είναι κάποιος άσχετος σπόρος, δηλαδή να μην είναι σπασμένος σπόρος ή ελαττωματικός μικρός. Θα προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται πιο καλούς σπόρους. Βλέπετε, αυτό εδώ λοιπόν, διαλέγω τους καλούς σπόρους. Βλέπετε λίγο έτσι, διαλέγω τους καλούς σπόρους και τους φυτεύω. Και φτιάχνω όσα φυτώρια θέλω με αυτό. Αυτό το καλοκαίρι θα ασχοληθούμε και με φυτά. Μου το είχαν ζητήσει κάποιοι φίλοι, αλλά σε προηγούμενα βίντεο δεν ασχολούμουν με φυτά. Τώρα όμως που θα ασχοληθούμε και με φυτά, θα σας φτιάξω και μερικά βίντεο για να δείτε. Λοιπόν, αυτά τώρα φίλοι μου, αυτά εδώ τα κυπελάκια τα βάζουμε σε ένα, αν έχετε σε ένα πιο να μην είναι τόσο βάθος κασόνι, μπορείτε να το βάλετε. Μόνο και μόνο αυτό το βάζουμε για να μην το πάρει αέρας. Βάζουμε λοιπόν το ένα δίπλα στο άλλο, το γεμίζουμε και αρχίζουμε και τα ποτίζουμε και τα βάζουμε σε ένα μέρος το οποίο να μην έχει ήλιο. Πρέπει να έχει συνέχεια υγρασία και καλό είναι να είναι θερμό το μέρος το οποίο θα το βάλουμε. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα κασόνι με ξύλο το οποίο ας πούμε να είναι ένα μέτρο επί ένα μέτρο, έτσι, και από πάνω να βάλετε ένα νάιλον, το οποίο και το βράδυ να έχει θερμοκρασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία για να βγει ο σπόρος. Δηλαδή με λίγα λόγια, είτε μέρα είτε νύχτα να είναι σταθερή θερμοκρασία. Προσοχή, δεν βάζουμε ποτέ το φυτώριό μας, δηλαδή αυτό που θα φτιάξουμε με ξύλο και τα κυπελάκια μέσα στον ήλιο. Γιατί με το που βγει θα καούνε, θα γίνουν καφέ χρώμα από πράσινα. Το βάζουμε σε ένα σκιερό μέρος φίλοι μου. Okay. Και να είναι πάντα βρεγμένα τα κυπελάκια. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς τα έχω φτιάξει. Εγώ μάλλον θα φτιάξουμε κι άλλα. Θα φτιάξουμε κι άλλα έτσι να τα γεμίσουμε λίγο. Για να δείτε τη διαδικασία που θα κάνω. Εγώ θα φυτέψω μερικά φασόλια τώρα. Αυτά υπολογίζω περίπου σε 10 μέρες θα έχουν βγει και θα είναι okay για να μπορούμε να τα φυτέψουμε, να τα μεταφυτέψουμε. Να προσέχετε μόνο όταν κάνετε μεταφύτευση να στρώσει λίγο ο καιρός, γιατί ο καιρός θα τα σπάσει τα φυτά επειδή είναι ακόμα ευαίσθητα. Έτσι να τα δένετε, να μην, εκεί που θα τα φυτέψετε να μην έχει πολύ αέρα, έτσι, γιατί θα μας τα σπάσει.
Λοιπόν, εγώ θα κάνω και άλλα και να τα γεμώσω, θα τα ποτίσω μετά να δείτε όλη τη διαδικασία και θα συνεχίσουμε και μετά με κάποια στιγμή με κάποιο άλλο βίντεο όσον αφορά για φυτέματα, όσον αφορά για κήπο. Αν σας αρέσει το βίντεο, κρατήστε το. Μαζί θα φυτεύουμε, μαζί θα κάνουμε κατασκευές, μαζί θα κάνουμε τα πάντα σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, βλέπετε, φτιάχνω κυπελάκια πολλά. Απλά θέλω, έτσι, είναι βασικό αυτό που θα σας πω, σε κάθε κυπελάκι απάνω να ξέρετε τι βάζετε. Έτσι, μην βάλετε, παράδειγμα, ντομάτα, στο ίδιο κασονάκι ντομάτα μετά κολοκυθάκια και να τα μπερδέψετε, γιατί δεν ξέρετε τι φυτεύετε. Γιατί όταν τα φυτεύετε στον κήπο πρέπει να είναι όλα ομοιόμορφα. Δηλαδή τις ντομάτες θα τις φυτέψετε ομοιόμορφα σε αυλάκια. Τα κολοκυθάκια πάλι ομοιόμορφα κάπου αλλού, μην μπερδευτείτε. Γιατί δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε μετά το τι έχετε βάλει. Γι' αυτό εγώ όλα τα φασολάκια θα τα βάλω εδώ που είδατε. Έτσι και θα γράψω επάνω φασόλια που να ξέρω όταν βγουν το τι έχω φυτέψει. Ώστε να μην μπερδευτώ κι εγώ. Είναι ένα βασικό και εσείς να το κάνετε, να ξέρετε τι βάζετε. Έτσι, εσείς που βλέπετε, που βάζετε πρώτη φορά κήπο, γιατί και εγώ εντάξει δεν είμαι επαγγελματίας, κήπο έβαζα τώρα και 3 χρόνια, τώρα και 2 χρόνια. Απλά από την εμπειρία μου σας λέω και εγώ, σας δείχνω μερικά πράγματα. Βλέπετε ότι είναι τα χρόνια δύσκολα και ότι πρέπει μόνοι μας να προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Δυστυχώς. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε κι άλλα, εγώ γεμίζω αυτό, το πατάω λίγο και προσθέτω ένα σποράκι. Το χώμα λέει, βέβαια, εγώ θα πάρω μετά ένα ψυκαστικό και θα ψυκάσω εδώ μέσα ώστε να κρατήσω το χώμα βρεγμένο, προσέξτε. Να έχει υγρασία το χώμα. Δεν με ενδιαφέρει να είναι το χρώμα, να έχει μέσα νερό το χώμα. Έτσι, υγρασία. Η υγρασία με ενδιαφέρει και μετά θα το βάλω κάπου ώστε να μην το βλέπει ο ήλιος. Λοιπόν, τι έκανα παιδιά. Έβαλα σποράκι μέσα. Ναι, έβαλα. Οπότε, μην μπερδευτούμε και βάλουμε αυτά μέσα στα κασόνια χωρίς σποράκια. Έτσι, τα συγκεντρώνουμε όλα μαζί. Βάλουμε σποράκι και μετά τα βάζουμε μέσα. Μήπως έκανα κανένα λάθος εγώ. Για φανταστείτε να μπερδευτείτε και να βάλετε αυτό εδώ, να το βάλετε, να το ποτίζετε και να μην έχει σποράκι μέσα. Τζάμπα κόπος. Λοιπόν, βλέπετε. Βλέπετε. Αυτά εδώ με προσοχή τα φυλάζουν. Να δούμε τώρα, βλέπετε τι κάνω. Να δούμε πως θα βάλει. Τέλος πάντων, για να μην γίνει πολύ μακριά το βίντεο, εγώ θα βάλω μερικά σποράκια μέσα και θα σας δείξω ξανά τον τρόπο. Λοιπόν, τα αφήνω έτσι λίγο από πάνω, ένα κενό, ώστε να μπορεί να βάλει και νερό, να μην χύνεται το νερό. Βάζω σποράκι, ένα σποράκι μέσα. Το βάζω στο κουτάκι μου, ξαναβάζω ένα σποράκι μέσα, ένα σποράκι και το ξαναβάζω και θα γυρίσουμε και άλλα βίντεο με τον τρόπο που φυτεύουμε για να μάθουμε μαζί το πώς θα το κάνουμε. Έχει πολλά βίντεο, αν προσέξετε στο κανάλι, αν ψάξετε στο κανάλι, στις κατασκευές μου έχω ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο και από μελισσοκομεία έχω ανεβάσει, τώρα ανεβάζω και από κήπο και με κήπους θα ανεβάσουμε και κατασκευές διάφορες. Δεν θα πούμε τι κατασκευές, έχουμε έκπληξη, θα την κάνουμε αυτή. Αυτό το βίντεο θα είναι έκπληξη, σιγά σιγά θα δείτε. Ορίστε, και είμαστε φίλοι μου σχεδόν έτοιμοι στο φύτεμα. Πάμε να δούμε λίγο το φυτόριο που έχουμε κάνει. Πάμε. Λοιπόν, το φυτόριό μας είναι αυτό. Βλέπετε ότι σε κυπελάκια μέσα είναι όλα, όλοι οι σπόροι ομοιόμορφοι. Εδώ είναι φασόλια. Στο άλλο κουτάκι αυτό θα γράψουμε εδώ φασόλια, έτσι μην μπερδευτούμε, το ξανά είπα.
Στο άλλο κασονάκι που θα κάνουμε θα βάλουμε ας πούμε μπάμιες ή κάτι άλλο, σπόρους μόνο να είναι, περισσινοί σπόροι, όχι σπόροι 3-4 χρονών και να μην βγουν τίποτα. Έτσι, και βλέπετε λοιπόν ότι παίρνουμε λίγο νεράκι και σιγά σιγά το βρέχουμε. Να σας πω ότι καλύτερα για αρχή, αν έχετε εσείς ένα ψυκαστηράκι, ένα ψυκαστηράκι από άζαξ, δηλαδή ένα μπουκάλι από άζαξ που το οποίο ψυκάζει και δεν βρέχει, είναι καλύτερα ώστε να μην χαλάμε το σπόρο μας, δηλαδή να μην πάει ο σπόρος στην κορυφή. Αλλά εγώ το ποτίζω έτσι λίγο. Αυτό τώρα σε 5-6 μέρες, 10, πολύ λέω για 10 μέρες, σε 5-6 μέρες θα έχουν βγει ο σπόρος, θα έχει βγει ο σπόρος και όταν τα φυτά μας, τα φυτά μας αυτά που βλέπετε που έχουμε φυτέψει γίνεται φασόλια, έτσι, γίνει όπως είναι αυτά τα φυτά, βλέπετε πόσο μεγάλα είναι, τότε είναι έτοιμα να τα φυτέψουμε στον τζίπο μας. Πάμε να δούμε λίγο τον τζίπο μας, το οποίο θα δεχτούν τα φασόλια. Πάμε στον τζίπο μας λίγο. Λοιπόν, εδώ είναι ο κήπος. Εδώ είναι ο κήπος που έχουμε φτιάξει. Βλέπετε, έχουμε πάρει καλάμια και τα έχουμε. Έχουμε πάρει καλάμια και τα έχουμε κάνει έτσι. Βλέπετε πώς τα έχουμε κάνει. Τα οποία μπορούμε να δέσουμε τα φυτά επάνω, το οποίο είναι 1,5 μέτρο ύψος το καλάμι, και όπως ανεβαίνει να μπορούμε να κόβουμε τους καρπούς χωρίς να κουμπάνε κάτω στο έδαφος. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Βλέπετε, έχω δύο σειρές κάνει από καλάμια. Έτσι. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Βλέπετε ότι έχω κάνει μία γραμμή, το οποίο εγώ έχω φυτέψει βέβαια φασόλια μέσα. Δεν ξέρω αν πιάσουν. Αν δεν πιάσουν, θα βάλω από τα άλλα. Δηλαδή, θα σκάψω ένα λακκουβάκι εδώ, το οποίο θα φυτέψω μέσα τα φυτόρια που είδατε εσείς, που είδατε που είχαμε φτιάξει μετά από 10 μέρες. Αν δεν πιάσουν αυτά, έτσι, γιατί είναι προτιμότερο να τα φυτέψουμε σε ένα ελαφρύ χώμα και όχι σε αυτό το οποίο είναι πολύ σκληρό χώμα. Έτσι, σε ένα ελαφρύ χώμα λοιπόν το φυτεύουμε για αρχή. Βλέπετε λοιπόν πώς είναι. Έτσι πώς κάνουμε τον τζίπο μας. Βλέπετε. Έτσι τα καλάμια, τα βλέπετε τα καλάμια, τα οποία τα έχουμε κάνει για να φυτέψουμε. Αυτό εδώ το έχουμε σκάψει 3-4 φορές ώστε να μαλακώσει το χώμα. Προχθές βέβαια έβρεξε, το οποίο μας τα χάλασε όλα και θα ξανασκάψουμε για τρίτη φορά. Βλέπετε, εδώ είναι ο κήπος μας, ένας μικρός, είχαμε βάλει παλιά κάπου αλλού πιο μεγάλο, σε πιο μεγάλο μέρος, αλλά εντάξει, φέτος θα βάλουμε σε αυτό εδώ, το οποίο είναι πιο μικρό. Αυτό θα ξανασκαφτεί πια πάλι άλλη μία φορά, το οποίο θα βάλουμε τα φυτά μας για φέτος. Το χειμώνα, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε χειμωνιάτικα φυτά, το οποίο είναι άλλου στυλ φυτά και όχι πλέον άλλο στυλ φυτά και όχι ντομάτες. Αν δεν έχετε μηχανή, δεν ξέρω πώς αλλιώς, παιδιά. Εμείς με αυτή εδώ σκάβουμε το σκάβουμε τον κήπο μας, έτσι. Πώς σας δείχνουμε με πώς σκάβετε τον κήπο, δεν μπορείτε με το χέρι γιατί πρέπει να είναι πολύ μαλακό το χώμα. Οπότε βρείτε μια μηχανή και σκάψετε και κάνετε μαλακό το χώμα, το έχω σκάψει δεύτερη φορά. Πάμε για τρίτη φορά εμείς, έτσι, και όταν σκάψουμε τρίτη φορά είμαστε ok. Θα έχει μαλακώσει το χώμα. Βλέπετε, έτσι. Αυτά. Αυτά για τα φασόλια και τον τρόπο που φυτεύουμε. Θα σας δείξω και άλλο βίντεο για να δείτε από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να φυτεύουμε και ποτίζουμε τη διαδικασία όλη. Λοιπόν, κρατήστε αυτό το βίντεο εσείς όσον αφορά το φύτεμα και θα συνεχίσουμε στο κανάλι και με άλλα βίντεο. Λοιπόν, να είστε καλά, σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλό σας βράδυ, γεια σας!